Ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κούγκμαν πιστεύει πως η Fed επαναλαμβάνει τα λάθη του 1970 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα λάθη του 2011 και οδηγούν τον πλανήτη στην άβυσο. Fed, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα της Αγγλίας διαπράττουν ασυγχώρητα back-to-back -back λάθη πρώτα ενίσχυσαν το μεγάλο πληθωρισμό στις αρχές της δεκαετίας του 2020 με μια εκρηκτική νομισματική επέκταση και στη συνέχεια μεταπίδησαν στο άλλο άκρο της νομισματικής ρίκνωσης και στις δύο περιπτώσεις με πλήρη περιφρόνηση της τυπικής ποσοτικής θεωρίας του χρήματος. Με λίγα λόγια δημιούργησαν μια χρηματοπιστωτική φούσκα λόγω πανδημίας και τώρα τις κάνει μόνοι τους. Μόνο που όταν μια φούσκα σκάει, μαζί τη εξαφανίζονται δουλειέ, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και ο πολυσπόσμο εξαθλιώνεται απότομα και σε εξωφρενικό σημείο. Ο πληθωρισμός ξεκίνησε από την πανδημία και ενισχύθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα όλοι τρέχουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα πριν γίνει το κακό, αλλά μάλλον το κακό έρχεται. Σημειώνεται ότι ο CEO τη Bank of America, Brian Munichan, προέβλεψε ότι οι Αμερικανοί πρέπει να ετοιμαστούν για χρεοκοπία αλλά και βαθιά ύφεση στι ΗΠΑ, η οποία θα παρασύρει στον κρεμό τα εταιρικά κέρδη, προσθέτοντας πως ο δείκτης βαρόμετρου του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου S&P 500 θα υποχωρήσει τους επόμενους 6 μήνες τουλάχιστον κατά 25% ή τις 3.000 μονάδες. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών εισήλθε σε ύφεση τον Νοέμβριο του 2007, Πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε υποτεθεί και σχεδόν ένα χρόνο πριν από την κατάρρευση της Lehman Brothers. Αλλά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτείων δεν το γνώριζε αυτό εκείνη την εποχή. Τα αρχικά δεδομένα ήταν εξαιρετικά ανακριβή όπως συμβαίνει συχνά σε σημεία καμπής του επιχειρηματικού κύκλου. Το μοντέλο δυναμικής μεταβολής παραγόντων Markov Switching της Fed έδειχνε κίνδυνο ύφεση 8%. Σήμερα είναι κάτω από το 5%. Το εργαλείο αυτό δεν πιάνει ποτέ τις ύφεσεις και είναι πέρα για πέρα άχρηστο. Οι αξιωματούχοι της ΦΕΔ δήλωναν αργότερα ότι δεν θα είχαν υιοθετήσει τόσο επιθετική γραμμή για τον πληθωρισμό το 2008 και επομένως δεν θα είχαν πυροδοτήσει την αλυσιδωτή αντίδραση που έφερε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα να καταρρεύσει αν τα δεδομένα τους έλεγαν τι πραγματικά συνέβαινε. Κάποιο θα μπορούσε να αντιτείνει ότι αν οι κεντρικέ τράπεζε είχαν δώσει μεγαλύτερη προσοχή ή οποιαδήποτε προσοχή στη δραστική νομισματική επιβράδυνση που βρισκόταν σε εξέλιξη στι αρχέ με μέσα του 2008, θα ήξεραν τι θα του χτυπούσε. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα, καθώ η Fed, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα τη Αγγλία αυξάνουν τα επιτόκια με τον ταχύτερο ρυθμό και με τον πιο επιθετικό τρόπο των τελευταίων 40 ετών, με την ποσοτική σύσφυξη να προστίθεται για καλό σκοπό. Οι μονεταριστέ μιλάνε και πάλι για αποκάλυψη. Η Fed έκανε δύο από τα πιο δραματικά νομισματικά λάθη της από την ίδρυσή της το 1913, δήλωσε ο καθηγητής Steve Hanke από το Πανεπιστήμιο John Hopkins. Δεν είναι μόνο οι μονεταριστέ που ανησυχούν, αν και είναι οι πιο εμφατικοί. Τρει πρώην επικεφαλεί οικονομολόγοι διαφορετική κατεύθυνση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου έχουν σημάνει προειδοποιητικέ σημαίε. Ο Κιν Ρογκόφ, ο Μάουρι Όμπστφελτ και ο Ράγκου Χαμραζάν. Το ίδιο το νέο κατεστημένο είναι διχασμένο. Ο καθηγητή Κρούγκμαν προειδοποιεί ότι η Fed βασίζεται σε μέτρα πληθωρισμού που κοιτάζουν προ τα πίσω ή ακόμα χειρότερα σε τεκμαρτά μέτρα, τα οποία δίνουν μια λανθασμένη εικόνα και γύρουν τον κίνδυνο υπερβολική σύσφυξη. Ο Άνταμ Σλάτερ από την Oxford Economics δήλωσε ότι οι κεντρικέ τράπεζε κινούνται σε έδαφο υπερβολή. Είπε ότι το πλεόνασμα του πλεονάζοντο χρήματο που δημιουργήθηκε από τι κεντρικέ τράπεζε κατά τη διάρκεια τη πανδημία έχει σε μεγάλο βαθμό εξατμιστεί και ο ρυθμό αύξηση του νέου χρήματο καταραίει με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ. Έχει δίκιο ο Τζέρομι Πόουελ της Fed να φοβάται μια επανάληψη της δεκαετίας του 1970, όταν ο πληθωρισμός φαινόταν να υποχωρεί για να απογειωθεί ξανά με ακόμη χειρότερες συνέπειες. Όλες οι μετρήσεις της καμπύλης αποδόσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδοτούν μια μαζική και διαρκή αναστροφή, η οποία κανονικά θα έλεγε στη Fed να σταματήσει αμέσω τη σύσφυξη. Θα επαναληφθεί η κρίση χρέου στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη ακολουθεί με καθυστέρηση, αυτό απειλεί να πυροδοτήσει μια διάσπαση του και να εκθέσει και πάλι την υποκείμενη ασυνέπεια της νομισματικής ένωσης. Ο Σίμον Γουόρτς από την Τζάνου Χέντερσον λέει ότι το βασικό του μέτρο, το μη χρηματοπιστωτικό εμένα, έχει μειωθεί σε απόλυτους όρους τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Ο τριμηνιαίος ρυθμός ρήκνωσης επιταχύνθηκε σε 6,6%, η πιο απότομη βουτιά από τότε που ξεκίνησε η σειρά δεδομένων το 1970. Ο τραπεζικό δανεισμό τη Ευρωζώνη έχει αρχίσει επίση να συρρυκνώνεται, κάτι που μοιάζει με την έναρξη μια πιστοτική κρίση. Αυτό δεν εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδε βάση την περασμένη εβδομάδα και να δεσμευτεί εκ των προτέρων για άλλε 50, καθώ και να δεσμευτεί ότι θα ξεκινήσει το QT το Μάρτιο.